Καλημέρα σας κύριε Τσάντη, καλημέρα σας κύριε Μίχου, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, κύριε Μπάρκα, ξεκινώντας, να δούμε λίγο την πολιτική προοπτική, μάλλον την προοπτική της κυβέρνησης μετά και τον ανασχηματισμό και τις αλλαγές που έχουν γίνει. Έχουμε και μία δημοσκόπηση από το ΠΑΜΑΚ που μπορούμε να σχολιάσουμε. Δώστε μας εσείς όμως λίγο την εικόνα. Την εικόνα καταρχήν του ανασχηματισμού. Πώς το βλέπετε εσείς και από εδώ και πέρα τι προσδοκάει η κυβέρνηση? Κύριε Μίχο, νομίζω ότι ο ανασχηματισμός έχει να κάνει με μια προοπτική που θέλει να δώσει η κυβέρνηση και με την αλλαγή προσώπων. Μια προοπτική ότι η κυβέρνηση αυτή θα διατηρηθεί, έχει σκοπό την ολοκλήρωση της θητείας της, να γίνουν εκλογές το 2019. Έγιναν κάποιες αλλαγές σε πρόσωπα, ένας δομικός ανασχηματισμός, ο οποίος δεν είναι μια προοπτική. Όλη όμως η διαδικασία, κατά την άποψή μου, έχει να κάνει με τη συλλογική προσπάθεια, δηλαδή όλα τα στελέχη του κόμματος, όλοι οι βουλευτές, οι υπουργοί, όσοι ασχολούνται τέλος πάντων με την διακυβέρνηση, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από μεριάς τους ο καθένας έχει να δράσει, είχαμε και το συνέδριό μας, έχει να δράσει, να παίξει τον αποφασιστικό ρόλο ώστε να μπορέσουμε να πούμε στην κοινωνία τι έχουμε κάνει, τι έχουμε πετύχει, τι λάθη έχουμε κάνει. Νομίζω ότι είναι ένας ανασχηματισμός ο οποίος μένει να τον σχολιάσουμε αργότερα. Mm-hmm. Ένας νομικός ανασχηματισμός όμως ο οποίος θα έλεγα ότι έφερε και στην επικαιρότητα και πρόσωπα τα οποία αν θέλετε δίνουν μια προοπτική ο καθένας από το ρόλο του. Είναι ένας δομικός ανασχηματισμός. Μάλιστα. Φαίνεται βέβαια ότι αυτός ο ανασχηματισμός, όποιες φωνές ενδεχομένως λίγο ήταν πιο αντιδραστικές στο προηγούμενο υπουργικό σχήμα, δεν έχουν τόσο κομβικό ρόλο πλέον και πιο εύκολα θα πάει σε αυτά που είναι τα προαπαιτούμενα ούτως ή άλλως από τους. Δηλαδή έγινε με αυτόν τον σκοπό, κύριε Μπάρκα, δηλαδή έγινε με σκοπό ο ανασχηματισμός να βοηθήσει το κυβερνητικό έργο σε σχέση πάντα με την Ευρώπη, δηλαδή να κοπούν οποιασδήποτε αντιστάσεις? Κύριε Τσάντε, η κυβέρνηση έχει ως στόχο. Πάντα έχει ως στόχο να κλείσει άμεσα η δεύτερη αξιολόγηση, έτσι ώστε να μπούμε στην διαδικασία της συζήτησης για την απομείωση του χρέους. Αυτό έχει ως στόχο, ανεξαρτήτως τα πρόσωπα και των υπουργών τα οποία συμμετέχουν στο κυβερνητικό συμβούλιο, στην κυβέρνηση. Υπό την έννοια αυτή ο στόχος δεν αλλάζει. Και αυτό που θέλω να πω όσον αφορά αυτό το παραλληλισμό που γίνεται, ότι αποκοπήκαν φωνές οι οποίες είχαν μια διαφορετική άποψη, δεν είχαν καμία διαφορετική άποψη. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός παραμένει ως έχει. Και αν θέλετε την άποψή μου, είναι πολύ πιο σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό, να δώσουμε μια προοπτική στην κοινωνία, να δώσουμε μια προοπτική στο κόμμα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε στο κόμμα, από το να είμαστε σε μια διαδικασία, αν θέλετε, συνομιλιών με τον ρόλο που παίζει τέλος πάντων ο καθένας μας όσον αφορά τις συνομιλίες. Είναι ιδιαίτερος με τις συνομιλίες μας με τους Ευρωπαίους. Είναι ιδιαίτερος και αυτός ο ρόλος. Όμως θεωρώ αρκούντος πιο σημαντικό τον κομματικό ρόλο, τον ρόλο που παίζουν όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο κόμμα. Άρα δεν έχει να κάνει με την αποπομπή ανθρώπων από την κυβέρνηση που έχουν διαφορετική φωνή. Mm-hmm. Θα ήθελα όμως να σχολιάσω, αν θέλετε, έτσι βάζοντας στην δημόσια συζήτηση την ομιλία του τέως υπουργού, του πρώην υπουργού του κύριου Φίλη, mm-hmm. ο οποίος, αν θέλετε την άποψή μου, εγώ είχα τη χαρά και την τύχη, αν θέλετε, να τον έχω και διευθυντή στην εφημερίδα, στην Αυγή που δουλεύα, όμως έδωσε έναν τόνο. Και είναι ανάγκη να σχολιάσουμε, να μπει στην δημόσια συζήτηση, αν θέλετε, και ο ρόλος που επιτελεί ο καθένας από τον χώρο που έχει, από τον ρόλο που έχει, το πώς δημόσια αναφέρεται, το ότι δημόσια λέει. Υπό την έννοια αυτή θα έλεγα ότι ο Νίκος Οφίλης είπε πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα, αλλά έχουν να κάνουν με τον ρόλο που πρέπει να παίζει ο καθένας, με τον χώρο που διεκδικεί ο καθένας από τον ρόλο που έχει. Δηλαδή ο βουλευτής, ο υπουργός τη λέει, ο βουλευτής τη λέει, το κομματικό στέλεχος τη λέει και ο καθένας τέλος πάντων από μεριάς του πώς αναφέρεται και πώς χαρακτηρίζει προσωπικότητες. Άρα νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με την αλλαγή των φωνών. Ο νέος υπουργός, ο Κώστας Γαβρόγλου, την ίδια πολιτική αναπτύσσει. Ο Νίκος Οφίλης δεν ανέπτυσε δική του πολιτική σκέψη. Την πολιτική της κυβέρνησης ανέπτυσε. Και νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το ατομικό σε αυτή τη διαδικασία. Το είπα και πριν. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το συλλογικό. Τη συλλογική προσπάθεια δηλαδή που αναπτύσσει ο καθένας, τη συλλογική προσπάθεια που αναπτύσσεται και στην κυβέρνηση
θέση και στο κόμμα. Αναφέρεστε και, κύριε Μπάρκα, στο Φίλι. Ο Φίλις είπε όμως ότι, ο κύριος Φίλις είπε ότι πως το άριστα 20,5 μήνα μετατράπηκε σε μη προσβάσιμο βαθμό. Έδειξε μία... δείχνει ότι υπάρχει ένας σκεπτικισμός από τον ίδιο, τέλος πάντων, για την απομάκρυνσή του από το Υπουργείο Παιδείας, και προφανώς, αν θέλετε να ανοίξουμε και αυτό το πεδίο συζήτησης, φαίνεται ότι αυτή η κόντρα που είχε με, τον, με την Εκκλησία, με τον Αρχιεπίσκοπο, δεν του βγήκε σε καλό. Δεν βγήκε σε καλό. Φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να ταχθεί με τον Αρχιεπίσκοπο και όχι με τον Υπουργό του, δεν ξέρω. Και για να σας πω και κάτι ακόμα, εμείς πιστεύαμε ότι το αντίθετο, ότι ο κύριος Φίλης δεν θα έφευγε, σας το λέω τώρα. Και είχε και πολύ δυνατή παρουσία ούτως ή άλλως και στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Φαίνεται ότι είχε δύναμη στο κόμμα ο κύριος Φίλης. Κύριε Μίχο, εγώ θα προτιμούσα, αν θέλετε, πέραν του σχολιασμού που μπορούμε να κάνουμε στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του πρώην Υπουργού Παιδείας, να σχολιάσουμε, αν θέλετε, και τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου για το πρόσωπο του πρώην Υπουργού Παιδείας. Όπως επίσης θα ήθελα να σχολιάσουμε, να μπει δηλαδή στη δημόσια συζήτηση και οι προσωπικές επιθέσεις στο πρόσωπο του Νίκου του Φίλη. Να σας θυμίσω ότι υπήρχαν site και εφημερίδες οι οποίες τον χαρακτήριζαν χοντρό και ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Μιλάμε για ρατσιστικές και σεξιστικές επιθέσεις. Γι' αυτό μίλησαν και για δολοφονία χαρακτήρων και γι' αυτό μίλησαν. Η δολοφονία χαρακτήρων δεν έχει να κάνει μόνο με τη. Δεν έχει να κάνει, αν θέλετε την άποψή μου, με, την, με τον Πρωθυπουργό, αλλά τη δολοφονία χαρακτήρων από μέσα ενημέρωσης, οι οποίες δεν κοιτούσαν τον ρόλο του Υπουργού Παιδείας και το τι κάνει στο Υπουργείο του. Ναι, να σας θυμίσω δηλαδή ότι κρύφτηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την δημόσια συζήτηση το γεγονός ότι μετά από 30 χρόνια ξεκίνησαν τα σχολεία στη χώρα παντού χωρίς ένα κενό. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν διεκδικούμε την δημόσια παιδεία ως ενιαία λογική και ότι πρέπει όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα παιδείας, δεν μπορούμε να αποκρύβουμε το γεγονός ότι μετά από προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας και αυτής της κυβέρνησης και αυτού του Υπουργού, του πρώην Υπουργού, τα σχολεία ανοίξανε την ώρα τους χωρίς ένα κενό. Παντού όμως. Όχι στα κέντρα, όχι στα αστικά κέντρα. Παντού. Σε κάθε χωριό. Άρα υπό την έννοια αυτή, η δολοφονία προσωπικότητων έχει να κάνει και με την διαδρομή και το bullying που υπέστη ο Υπουργός Παιδείας από μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν μπορούσαν να ασκήσουν κριτική. Τι κριτική να ασκήσεις για το γεγονός ότι ανοίξανε τα σχολεία στην ώρα τους για όλους τους μαθητές, ή για το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση στην παιδεία και όσον αφορά τα μεταπτυχιακά έχει να κάνει με μια σκέψη του Υπουργείου Παιδείας ότι πρέπει όλα τα παιδιά να μπορούν μετά το πέρας των σπουδών τους να κάνουν μεταπτυχιακό και να μην έχουμε μεταπτυχιακά, ας πούμε, δίδακτρα τα οποία είναι πέραν πάσης λογικής. Άρα θέλω να πω ότι το bullying το οποίο υπέστη ο πρώην Υπουργός Παιδείας είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να χαρακτηρίσουμε αυτό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να δούμε. Πώς ένας άνθρωπος, γιατί άνθρωποι είναι και οι υπουργοί άνθρωποι είναι, πώς ένας άνθρωπος βιώνει το περιβάλλον του, η οικογένειά του, αλλά και ο ίδιος, το γεγονός ότι το χαρακτηρίζουν ως χοντρό και ότι κοιμάται παντού. Σωστά. Χωρίς να εξετάζουν για ποιους λόγους συμβαίνει αυτό κτλ. Κτλ. Αυτά είναι ρατσιστικά φαινόμενα τα οποία δεν πρέπει να χαρακτηρίζουν κανέναν. Κανέναν δεν πρέπει να χαρακτηρίζουν. Και, κύριε Μπάρκα, ενδεχομένως. Και όσοι τα χρησιμοποιούν, χάνουν και την έννοια, αν θέλετε, και της αντιπολίτευσης και της κριτικής. Ενδεχομένως το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Με την έννοια ότι παρόλα αυτά και παρόλο το επιτυχημένο, την επιτυχημένη του πορεία σαν Υπουργός Παιδείας, όπως περιγράψατε, ότι δεν υπήρχαν προβλήματα στα σχολεία, όλα αυτά που περιγράψατε. Ο Πρωθυπουργός δεν τον κράτησε στο Υπουργείο. Εκτός αν θεώρησε ότι ο Πρωθυπουργός, ότι εφόσον έγινε όλη αυτή η επίθεση στο πρόσωπο του κυρίου Φίλη, είχε αρνητική γνώμη, η κοινή γνώμη ήταν αρνητική απέναντί του. Κύριε Τσάντη, εγώ θα έλεγα να μην ψάχνουμε δράκους σε κάθε παραμύθι, γιατί όλα τα παραμύθια δεν έχουν δράκους. Δεν χρειάζεται να ατομικεύουμε την διαδικασία της αλλαγής προσώπου σε Υπουργεία της... Ναι, όχι, απλά μας έφερε η συζήτηση εκεί, δεν το... Σωστά. Άλλο θέλω να πω.
ότι βεβαίως αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει, έχουμε τον χρόνο να τον κάνουμε, αλλά δεν είναι μια εξατομικευμένη συζήτηση. Σωστά, ούτε το μείζω. Είναι ένας πολιτικός σχεδιασμός, ο οποίος βρίσκεται στο μυαλό του Πρωθυπουργού, στη λογική των στόχων της κυβέρνησης. Δεν αλλάζουν, το ξαναλέω, δεν αλλάζει η πολιτική σκέψη, η χάραξη πολιτικής από την κυβέρνηση. Τα πρόσωπα παίζουν τον ρόλο που θέλει η κάθε κυβέρνηση να δώσει, τον τόνο αν θέλετε, που θέλει να δώσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μπάρκα, είδατε την δημοσκόπηση, τη σημερινή δημοσκόπηση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αυτή μάλλον που έβγαλε στο βράδυ ο Sky, δεν ξέρω αν την είδατε. Δίνει 15 μονάδες διαφορά, 30% στη Νέα Δημοκρατία, 15% στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω εσάς πώς. Πανηγυρίζουν στη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι τώρα θα ζητάνε εκλογές κάθε ώρα, φαντάζομαι, κύριε Μπάρκα. Αλλά εσείς τι έχετε να πείτε. Κύριε Τσάντη και κύριε Μίχο, εγώ γενικώς δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις το λένε όλοι. Θα πω μια έκφραση, η οποία, αν θέλετε, χρησιμοποιείται από όλους, δεν είναι δική μου δηλαδή. Είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Επίσης γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, επειδή δημοσιογραφείτε, είστε δημοσιογράφοι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το πώς δημιουργούνται οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία, αν θέλετε, σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι λίγο περίεργα όσον αφορά τη λογική τους. Δηλαδή στο ερώτημα καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός παίρνει ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, της τάξης του 30% περίπου, μικρό σε σχέση με τον... Δεν θυμάμαι τα νούμερα. Είναι 20% ο κύριος Τσίπρας, 39% ο κύριος Μητσοτάκης. Ωραία, ευχαριστώ για την διόρθωση. Και όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 17%. Υπάρχει δηλαδή μια διαφοροποίηση τεράστια. Αυτό προκύπτει, δεν θέλω να σχολιάσω δημοσκοπήσεις. Η τελική δημοσκόπηση είναι οι εκλογές. Και στο παρελθόν, ενώ στο πριν ένα χρόνο, είχαμε εκλογές οι οποίες γίνανε κάτω από το εξής πρίσμα. Οι δημοσκοπήσεις δίνανε πριν 3 μέρες πριν τις εκλογές μια διαφορά, αν θυμάμαι καλά, 7 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία τότε, και το αποτέλεσμα ήταν 7,5 μονάδες διαφορά μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις παίζουν και ένα, μπορώ να πω ότι παίζουν και έναν πολιτικό ρόλο πίεσης, αξιολόγησης, κατεύθυνσης μιας πολιτικής σκέψης. Δημιουργούν δηλαδή μια συζήτηση η οποία, δυστυχώς θα το ξαναπώ, οι δημοσκοπικές εταιρείες έχουν χάσει, και αυτοί τέλος πάντων που διενεργούν δημοσκοπήσεις έχουν χάσει την έγκλη τους τα τελευταία χρόνια. Άρα η τελική δημοσκόπηση είναι οι εθνικές εκλογές. Η κυβέρνηση έχει στόχο τις εκλογές του να γίνουν το 2019 και αυτό θα πράξει. Υπάρχει μια διαδρομή στο ενδιάμεσο, υπάρχει ένας χρόνος στο ενδιάμεσο, και νομίζω ότι το τέλος αυτής της πορείας θα κρυφθούμε όλοι μας. Μάλιστα. Γι' αυτό και εγώ ήθελα να σταθούμε στο γεγονός ότι στην φωτογραφία της στιγμής, όπως είπατε, κύριε Μπάρκα, και να πούμε ότι εφόσον αυτή τη στιγμή τα ποσοστά είναι έτσι, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση τέλος πάντων, η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να ζητά και θα μεθοδεύει καταστάσεις για εκλογές. Εκεί θέλω να καταλήξω. Υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην τελειώσει τη θητεία, δηλαδή? Κύριε Τσάντη, εκλογές, η Νέα Δημοκρατία ξεχνάει ένα βασικό πράγμα, ότι οι εκλογές γίνανε πριν ένα χρόνο, ακριβώς. Και θα σας θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης, με το που εκλέχθηκε πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, ζήτησε αμέσως εκλογές. Αν αυτός είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, που κλείνουμε τη δεύτερη αξιολόγηση, όπου ξεκινάει η συζήτηση για την απομείωση του δημοσίου χρέους, του χρέους της χώρας μας, αν αυτό είναι υποβοηθητικός παράγοντας, βοηθάει δηλαδή την κατάσταση ώστε η χώρα να διεκδικήσει πράγματα από τους εταίρους τους, από την Ευρώπη, από αυτή την δημόσια συζήτηση που γίνεται, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει λάθος το δρόμο. Οι εκλογές γίνανε πριν ένα χρόνο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνουν εκλογές τώρα. Η κυβέρνηση έχει μια τριετία ακόμα μπροστά της. Οι εκλογές θα γίνουν το 2019 και εκεί θα κρυφθούμε όλοι μας. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μπάρκα, να έρθουμε λίγο και στα τοπικά θέματα και στα τοπικά ζητήματα. Ένα ζήτημα το οποίο άνοιξε από την προηγούμενη εβδομάδα, άνοιξε ακόμη περισσότερο μάλλον. Υπάρχει κινητοποίηση στην Μπάρκα για το θέμα του κέντρου υγείας. Είχαμε το Σάββατο, την Κυριακή το πρωί, συγγνώμη,
που έγινε και μια συνάντηση εκεί στο πνευματικό κέντρο της Πάργας. Ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που γίνεται συλλογή υπογραφών. Δεν ξέρω, το γνωρίζετε το θέμα, θα ήθελα λίγο να μας πείτε την άποψή σας. Κύριε Μίχο, θα πρέπει να κάνω έτσι σε δύο λεπτά μέσα μια ιστορική αναδρομή για να δούμε λιγάκι το θέμα, τα θέματα της υγείας. Στόχευση της κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης είναι το δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή να έχουν όλη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είχαμε περάσει μια εξαετία όπου οι προηγούμενες κυβερνήσεις αυτό που κάνανε είναι να κόβουν συνεχώς από το δημόσιο σύστημα υγείας και σε προσωπικό και σε χρηματοδότηση και όλη η δουλειά να γίνεται από τους ιδιώτες. Εμείς λοιπόν έχουμε στόχευση ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Τι παραλάβαμε λοιπόν με το που εκλεγήκαμε το 2015, ένα σύστημα το οποίο είναι υποκατάρρευση. Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση σε όλες τις δομές. Από γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό. Αυτό κάλυπτε και τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Τι καταφέραμε μέσα σε 1,5 χρόνο. Αυτό που καταφέραμε μέσα σε 1,5 χρόνο και ευελπιστώ αυτή η συζήτηση να έχει πάψει πλέον, είναι να σταματήσουμε αυτή την κατάρρευση στα νοσοκομεία. Στόχος του Υπουργείου είναι να βάλει ένα stop στην κατάρρευση των δημόσιων νοσοκομείων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχει προκύψει αυτό και από την παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού του κ. Πολάκη που ήρθε στην Πρέβεζα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η συζήτηση περί κλεισίματος του νοσοκομείου, το να γίνει αστικού τύπου κέντρο υγείας κτλ. Η συγχώνευσή του με το νοσοκομείο Λευκάδας έχει σταματήσει. Ευελπιστώ να συμφωνούμε σε αυτό. Mm-hmm. Ευελπιστώ να συμφωνούμε στο γεγονός ότι το νοσοκομείο Πρέβεζας δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά του. Παρόλα αυτά, η κατάστασή του όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό και το προσωπικό εν γέννη όλους τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους που δουλεύουν στο νοσοκομείο είναι τουλάχιστον πάρα πάρα πολύ καλύτερη εν σχέση με τα πριν 1,5 χρόνο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η κυβέρνηση έχει στοιχειοθετήσει την πρόσληψη ανθρώπων στο δημόσιο σύστημα, περαιτέρω ανθρώπων στο δημόσιο σύστημα υγείας, εννοώ τους διαγωνισμούς για την πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών κτλ. Κτλ. Άρα ο στόχος που επιτεύχθηκε είναι να μπει ένα stop στην κατάρρευση των δημόσιων νοσοκομείων. Είναι αν θέλετε, και στην πολιτική μας τοποθέτηση και μπορούμε να το ανοίξουμε αυτό το θέμα, αλλά υπάρχει μια άποψη δική μας, κυβερνητική, πολιτική άποψη που λέει ότι πρέπει να στηρίξουμε τα νοσοκομεία, γιατί τα νοσοκομεία των νομών είναι ο κορμός, είναι η βάση του δημόσιου συστήματος υγείας και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τα κέντρα υγείας. Στόχος μας λοιπόν από εδώ και πέρα είναι να βοηθήσουμε τα κέντρα υγείας. Το σημαντικό πρόβλημα που παρατηρείται αυτή τη στιγμή όντως βρίσκεται στην περιοχή της Πάργας είναι, δεν κρύβομαι από τα προβλήματα, κύριε Μίχο, και τα συζητάω δημόσια. Το λύσαμε εκ των ενόντων το θέμα του καλοκαιριού, όπου αυξάνεται κατά πάρα πολύ ο κόσμος που βρίσκεται στην περιοχή της Πάργας λόγω του τουρισμού. Είναι και αν θέλετε και ένα στοιχείο το οποίο είναι πυλώνας ανάπτυξης, βοηθάει την περιοχή μας. Το λύσαμε εκ των ενόντων την περίοδο του καλοκαιριού και τώρα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιήσω τις συναντήσεις που πρέπει και με τον διοικητή της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ, όπου εκεί ανήκουν τα κέντρα υγείας, τον κύριο Γιαννόπουλο στην Πάτρα, αλλά και με τον διοικητή του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Πανελλαδικού ΕΚΑΒ, όπως και με τον ευελπιστό μέσα στην εβδομάδα, γιατί ο Υπουργός Υγείας λείπει αυτή την εβδομάδα, μέχρι την Παρασκευή ενδεχομένως αν επιστρέψει να τον συναντήσω και αυτόν, προς την εξής κατεύθυνση. Θα διεκδικήσουμε την τοποθέτηση επικουρικών γιατρών στα κέντρα υγείας, κυρίως στην Πάργα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα των εφημεριών, και από εκεί και πέρα σε όποιον διαγωνισμό, αν προκύψει κάποιος διαγωνισμός για την τοποθέτηση γιατρών στο συγκεκριμένο κέντρο υγείας, να είμαστε στην κατεύθυνση να τοποθετήσουμε γιατρό, να διοριστεί δηλαδή γιατρός εκεί πέρα. Η πρώτη λύση είναι αυτή, είναι οι υποκορικοί γιατροί. Οφείλω να σας ενημερώσω και γι' αυτό, το γνωρίζετε βέβαια, αλλά να το ξαναπώ, ότι ο νομός μας χαρακτηρίζεται ως άγωνος νομός, που σημαίνει ότι οι επικουρικοί γιατροί κάθονται για 3 χρόνια, mm-hmm. με διαδικασία ανανέωσης με το πέρας της τριετίας. Άρα η κατεύθυνση είναι αυτή. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι και με πρόταση του Δημάρχου Πάργας, του κυρίου Νάστα, mm-hmm. Η δημιουργία ενός σταθμού
η κατεύθυνση είναι για τη δημιουργία ενός σταθμού στην περιοχή του Μεσοποτάμου, δηλαδή στον οδικό άξονα, στον παραλιακό άξονα εκεί πέρα. Από εξ όσων γνωρίζω, ο κύριος Νάστας έχει προτείνει ήδη έναν χώρο για την εγκατάσταση ενός σταθμού του ΕΚΑΒ. Θα μπούμε στην συζήτηση με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ εδώ στην Αθήνα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε οριστική λύση και σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι παίρνετε πρωτοβουλίες και ότι, όπως είπατε ήδη από αυτή την εβδομάδα, θα προσπαθήσετε να κάνετε τις συναντήσεις προκειμένου να υπάρξει μια λύση. Κύριε Μίχο, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αναγνωρίζω τα ζητήματα και τα προβλήματα που ενσκύπτουν στο νομό. Με το νομό μου είμαι ιδιαίτερα δεμένος, άρα διεκδικώ τη λύση των προβλημάτων σε κάθε περιοχή. Δεν χωρίζεται ο νόμος αναλόγως τον Δήμο. Ο νομός είναι ενιαίος, ενιαία τα προβλήματα και ενιαία πρέπει να τα λύνουμε. Ωραία, μάλιστα. Πριν κλείσουμε, κύριε Μπάρκα, αν θέλετε και ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με το θέμα το προσφυγικό στην Φιλιππιάδα. Ήρθαν και τα κοντέινερ. Ναι, υπάρχει και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, ένα μικρό σχόλιο απλά για τον κόσμο μας ακούει. Είναι ούτως ή άλλως και η περιοχή από την οποία, στην οποία έχετε μεγαλώσει, οπότε γνωρίζετε και πολύ καλύτερα το μέρος και τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Όχι, κύριε Μίχο, τα ξέρω όλα τα προβλήματα του νόμου. Δεν έχει να κάνει με την καταγωγή μου. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο αύριο, στο οποίο θα παρευρεθώ. Είναι η ενημέρωση για δύο κυρίως ζητήματα. Mm-hmm. Το πρώτο είναι όσον αφορά το κάμπους και την διαδικασία που είπα ότι η αρμοστία έχει για τη διαχείριση του κάμπους. Και η δεύτερη είναι για το ζητήματα της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Θα ενημερώσω, ήδη βρίσκομαι σε συζήτηση και με το Υπουργείο Παιδείας και με την είπα ότι η αρμοστία. Αυτά που εγώ γνωρίζω, θα κάνω μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι είναι προς θετική κατεύθυνση όλα αυτά, mm-hmm. διότι είναι ανάγκη να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο για να μπορέσουμε να απορρίπτουμε και να αποφεύγουμε, αν θέλετε, αντιδράσεις οι οποίες προκύπτουν από την αγωνία κάποιων ανθρώπων. Να αποφεύγουμε αντιδράσεις οι οποίες θα μπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει οξύς. Υπό την έννοια αυτή, αύριο θα βρεθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα γίνει μια συζήτηση με τον Δήμαρχο και με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων και νομίζω ότι όλοι μαζί θα συνεργαστούμε στο να μπορέσουμε να λύσουμε όποιες παρεξηγήσεις έχουν δημιουργηθεί. Αυτό που έχω όμως να πω, κύριε Μίχο και κύριε Τσάντη, είναι ότι το προσφυγικό δεν έχει να κάνει μόνο με την περιοχή του νομού Πρέβεζας και ιδιαίτερα της Φιλιππιάδας. Είναι ένα συνολικό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Πρέπει να δούμε τις προοπτικές λύσεις. Η κυβέρνηση καθημερινά στέλνει ενημέρωση για τον κόσμο ο οποίος είναι εγκλωβισμένος στην χώρα μας, για τις διεκδικήσεις αυτών των ανθρώπων, για το τι κάνει η κυβέρνηση, το τι πετυχαίνει. Υπάρχει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται ένα σωρό πράγματα, άρα βεβαίως πρέπει να γίνεται κατά τόπους ενημέρωση, αλλά δεν είναι εξατομικευμένο το θέμα του προσφυγικού. Είναι μια γενικότερη συζήτηση, την οποία όμως πρέπει να καταλάβουμε και τους λόγους προέλευσης του ζητήματος αυτού, το τι γίνεται πλέον στις άλλες χώρες και δει στην διπλανή μας Ιταλία, όπου καθημερινά εκεί πνίγονται άνθρωποι επειδή ο δρόμος, ο βαλκανικός δρόμος έχει κλείσει, οι άνθρωποι έχουν βρει δρόμο προς την Ιταλία. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, από την οποία όμως δεν μπορούμε να την αποφεύγουμε, διότι από εκεί προκύπτουν και τα όποια ερωτήματα συγκεκριμένα υπάρχουν για τη χώρα μας. Σωστά. Ωραία. Κύριε Μπάρκα, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συζήτηση και την ενημέρωση που είχατε. Σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν,